Γεια σας παιδιά, ξεκινάμε μια ελληνική σειρά, Don't Starve. Αυτός είναι ο κακός τέλος πάντων. Και αυτή είναι η χαρακτήρας μας. Έχει κάποια συγκεκριμένα perks που δεν έχει ο βασικός χαρακτήρας. Δηλαδή ο βασικός χαρακτήρας δεν έχει ούτε μειονεκτήματα ούτε πλεονεκτήματα. Αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι έχει αναπτήρα, γιατί μπορούμε να βλέπουμε στο σκοτάδι. Αλλά έχει μειονέκτημα ότι αν αγχωθεί πολύ αρχίζει και βάζει φωτιές. Σκοπός μας είναι να μην πεινάσουμε, γι' αυτό λέγεται και Don't Starve. Αν πεινάσεις αρχίζει και χάνεις ζωή και με αποτέλεσμα να πεθάνεις. Και τη νύχτα δεν πρέπει να μείνεις καθόλου στο σκοτάδι, γιατί βγαίνει το Night Monster, τέλος πάντων ένα τέρας εκεί πέρα και σε σκοτώνει με το που σβήσει το φως κατευθείαν. Εγώ τώρα εξερευνώ απλά. Να δούμε τι θα βρούμε στο δρόμο μας. Θα μου βλέπετε να μαζεύω χρησιμεύουμε σε διάφορες κατασκευές. Και τα berries είναι για να τα τρώμε. Πρέπει πριν φτάσει περίπου η πέμπτη μέρα κατά προτίμηση να έχω βρει καλό σημείο για βάση. Λίγο flint δεν βρίσκω. Με flint είναι το βασικό συστατικό, ας το πούμε έτσι. Είναι ένα είδος πέτρας, πετρώματος, για να φτιάξεις τα εργαλεία σου. Και τέλος πάντων είναι ό,τι καλύτερο να μπορείς να το βρεις. Δεν το πάνε δει. Γιατί αλλιώς δεν κάνεις τίποτα. Έτσι και δεν βρω σύντομα παιδιά πριν έρθει η νύχτα, θα έχουμε ένα προβληματάκι γιατί έχω να κόψω δέντρα για να ανάψω φωτιά. Δεν μπορώ να έχω τόρτς. Οκ. Βρήκαμε ένα. Τα δέντρα σου ρίχνουν pine cones όταν είναι μεγάλα, δηλαδή κουκουνάρια νομίζω λέγονται. Να, το pine cone αυτό εδώ. Κουκουνάρι. Το οποίο μπορείς να ξαναφυτέψεις το δέντρο, τώρα θα τα κρατήσω για να τα φυτέψω κοντά στη βάση μου όταν φτιάξω. Γιατί θα είναι πολύ χρήσιμα. Τα καρότα δεν τα βγάζουμε κατευθείαν, γιατί αν είμαστε σε εξερεύνηση είναι πολύ εύκολο να πεινάσουμε και να χρειαστεί να βρούμε καρότα για να ζήσουμε. Ενώ τα berries ξαναφυτρώνουν, άρα δεν έχουμε πρόβλημα, το τρώμε ελεύθερα. Πολύ σκοτεινά εδώ πάνω, μου αρέσει πολύ. Γενικότερα, σκοτάδι στο Don't Starve ήσουν πολύ κακό. Επίσης είναι μια συγκεκριμένη περιοχή που είναι ο Βάλτος. Ένα biome. Ένας βιότοπος. Στον οποίο βγαίνουν εχθρικά πλοκάμια. Τα καταλαβαίνεις ότι είναι μπουρμπουλήθρες. Και σου επιτίθονται και σε σκοτώνουν. Αλλά εκεί έχει πολύτιμα πράγματα. Reeds, καλάμια, δεν είμαι σίγουρος πως λέγονται. Όχι, βασικά καλάμια δεν είναι. Reeds τέλος πάντων. Δεν ξέρω τη μετάφραση. Και με αυτά φτιάχνεις πάρα πολύ πολύτιμα αντικείμενα. Και με τα πλοκάμια αυτά έτσι και τα σκοτώσεις φτιάχνεις διάφορα αντικείμενα. Αλλά mobs, εχθροί, αλλά θα τα λέμε mobs, είναι τα hounds, κάτι σκυλιά. Σαν αγριόχειρο μου θυμίζουν εμένα. Τα οποία σου έρχονται κάθε 2-3 μέρες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα σκοτώσεις. Σου έρχονται σε ομάδες και σε κυνηγάνε μέχρι το τέλος. Και μετά είναι και οι αράχνες. Οι αράχνες, ο ιστός τους είναι και αυτός από τα καλύτερα αντικείμενα. Θα κάνω μια τακτική που λέγεται kiting. Πάω κοντά, περιμένω να δαγκώσει και τρέχω. Αλλά τώρα δεν πέτυχε. Όχι, εκεί είναι αδιέξοδο. Λοιπόν, περιμένουμε να φύγουν οι υπόλοιπες, ώστε να μείνουμε ένα versus ένα. Όχι, δεν θέλω να φύγουν όλες. Αν επιτυχθείς μία, σου έρχονται σαν swarm, σαν τσούρμο όλες πάνω σου. Είναι σοβαρό. Αυτό έφυγα.
Αν και αυτό είναι monster meat. Αν το φας, σε χορταίνει, αλλά σου χάνει ζωή. Μήπως πούμε το παιχνίδι έχει ένα μικρό προβληματάκι με τη φάση του ότι μπορείς να έχεις κουνηθεί και να δείχνει ότι χτυπάει σε μια περιοχή, αλλά να χτυπάει πολύ πιο μακριά ή πολύ πιο κοντά. Δηλαδή το έχει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Αλλά overall, ας το πούμε, είναι πάρα πολύ υπέροχο παιχνίδι. Γι' αυτό και αποφάσισα να το κάνω σειρά στα ελληνικά κιόλας για να μπορείτε να το δείτε το ελληνικό community. Είχα πει για το Dirt 4, τελικά έχω ένα προβληματάκι με το να το τρέξω. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως το PC μου δεν είναι compatible με το version του ή κάτι τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρος, παιδιά, δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Και δεν ξέρω αν θα γίνει η σειρά τελικά. Κάποια επεισόδια από αυτό, αν δω ότι πάει καλά, πάρουμε πάνω από 10-15 προβολές. Θα τα κάνω και live stream στο Twitch για να το δείτε. Έχω κανάλι εκεί, Dr. Spaceship TV. Και μετά αυτά εδώ που βλέπετε μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για να βγάζουμε κι άλλο ξύλο. Όχι, έσπασε. Και τέλος πάντων, άμα βγάλουμε κι άλλο ξύλο θα είναι πολύ πιο βολικό, επειδή θα έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα ξύλου. Εντάξει, αυτονόητο. Να δούμε πού είμαστε στο χάρτη. Εδώ, ωραία. Θα φύγω προς τα δεξιά, παιδιά. Πρέπει να έχω speech σχετικά νωρίς. Θα προτιμώσω να το έχω προτού την πέμπτη μέρα, γιατί μετά... μετά αρχίζουν και δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Το Nitrate δεν το χρειάζομαι ακόμη, έτσι και δω κάτι ότι το χρειάζομαι πιο πολύ να το πετάξω απλά. Προσοχή όταν κόβετε δέντρα σε αυτό το παιχνίδι, επειδή κρυμμένος μπορεί να είναι ο δεντράνθρωπος, έτσι όπως τον λέω. Είναι ένα δέντρο το οποίο είναι ζωντανό και έχει χέρια πόδια και καμουφλάρεται σε κανονικό δέντρο και έτσι και εσύ να σπάς δέντρο. Πολύ λέω το δέντρο. Σου επιτίθεται και σε σκοτώνει και είναι από τους πιο δυνατούς αντιπάλους, δεν θα θέλετε με τίποτα να τον πολεμήσετε. Ειδικά αν μόλις έχετε ξεκινήσει. Δεν το συνιστώ με τίποτα. Κάπου να παίρνω αυτό εδώ. Ωραία, σπάμε για gold. Το οποίο χρησιμεύει να φτιάξουμε science machine. Το science machine σου δίνει πρόσβαση σε πάρα πολλά καινούργια αντικείμενα. Και μετά και το alchemy machine, το οποίο είναι μηχανή αλχημίας, μπορούμε να πούμε. Ναι, το οποίο τέλος πάντων σου δίνει πρόσβαση σε όλα τα αντικείμενα του παιχνιδιού, είναι η εξέλιξη του Science Machine. Πολλοί προτιμούν να παίζουν αυτό το παιχνίδι με shortcuts, δηλαδή να πατάνε κουμπιά από το πληκτρολόγιο. Εγώ προτιμώ να το κάνω με το ποντίκι, δεν με βολεύουν τα shortcuts. Σε αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον. Με το δρόμο ταξιδεύεις πολύ πιο γρήγορα. Πω, πόσος χρυσός ρε παιδιά! Πάρτε τον όλον! Μας.
Αυτή η γαλοπούλα βγαίνει και σου κλέβει τα berries και δεν μπορείς να τα φας. Εσύ ή τα παίρνει εκείνη. Να δω, τι έχουμε εξερευνήσει και πού θα ήταν καλό για βάση. Σκέφτομαι αν ξεκινάει το δρόμο. Εδώ μπορεί να έχει κάποιο σταυροδρόμι. Άρα θέλω να ακολουθήσω το δρόμο. Λοιπόν, αν πάμε όλο κάτω, λογικά θα βγούμε κατευθείαν πάνω στο δρόμο. Όχι, θέλω να μου πιάσει νύχτα. Από ό,τι φαίνεται θα με πιάσει και πολύ σύντομα κιόλας. Κακό. Τις πέτρες μετά θα τις επεξεργαστούμε. Θα τις κάνουμε σε τετράγωνη μορφή, ώστε να μπορούμε να χτίσουμε. Μην φανταστείτε ότι χτίζουμε σπίτια και τέτοια, δεν έχει τόσα mechanics. Διαφορά μηχανήματα και αντικείμενα και τέτοια. Φτιάξε ένα άλλο πικάξι. Talbird. Από τους πιο δυνατούς εχθρούς, σου κάνει τρελή ζημιά. Είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγεις επειδή βαράει πάρα πολύ μακριά. Οχ, μας ακολουθεί. Επίσης σε κυνηγάει αρκετά μακριά, κάτι αρκετά κακό. Λοιπόν, έτσι όπως το βλέπω τώρα, καλύτερα θα ήταν να πάμε στο δρόμο. Είναι πάντα καλό να χτίζεις κοντά σε δρόμο. Αλλά για τώρα θα χτίσουμε τη φωτιά. Ανατάκι, τι θέλει. Cut grass. Ωραία, να πάρουμε το cut grass. Είμαι εδώ, σπάσω και καμιά πέτρα. Είναι καλό να χτίσεις βάση νωρίς. Γιατί με το που χτίσεις τη βάση μπορείς να χτίσεις chest συντούκια και απλά να αποθηκεύεις όλες τα πράγματα. Εδώ σε λίγο δεν θα χωράω τίποτα, παιδιά. Έλα, ένα ψήνουμε, ένα τρώμε. Εκεί. Ανεβαίνει και το sanity. Sanity, α, δεν το εξήγησα. Sanity είναι η τρέλα. Όσο πέφτει, τόσο πιο πολύ τρελαίνεσαι. Το λέει και αυτό. Sanity βασικά είναι να είσαι normal. Insanity είναι να είσαι τρελός που φτάνει. Όσο κατεβαίνει, φτάνει σε ένα πιο παλαβό σημείο. Ανάλογα με το πόσο φοβάσαι. Το σκοτάδι και η νύχτα, η βροχή, σου προκαλούν φόβο. Όχι, έβαλα πάρα πολύ ξύλο, δεν έπρεπε. Υπάρχουν κάποια αντικείμενα και κάποια φαγητά που θα τα δούμε στη συνέχεια, δεν μπορώ να τα εξηγήσω όλα τώρα, θα σας τα δείξω. Τα οποία στο ξανανεβάζουν, όπως το να τρως ψημένα berries. Το ανεβάζουν λιγάκι, υπάρχουν αντικείμενα που το ανεβάζουν κατά πάρα πολύ. Όπως το παλαβό του να φας μια πεταλούδα. Σου ανεβάζει πάρα πολύ το sanity για κάποιον λόγο, τέλος πάντων. Δεν θα έχω να φτιάξω φωτιά, παιδιά, χρειάζομαι οπωσδήποτε cut grass. Έτσι και δεν βρω. Λίγο σκούρα θα τα βρούμε. So... push. Αφού δεν μπορείς να κουβαλήσεις, φάτο να κουβαλήσει η κοιλιά σου για σένα. Άντε. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ έρημος, δεν έχει καθόλου φαγητά. Αλλά έχει πολύ χρυσό, άρα είναι καλό. Αλλά έχει τα tall birds. Άρα αφήστε το καλύτερα, δεν χτίζουμε εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπ. Box thing. Τα things δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν, αλλά έχω ακούσει ότι είναι πολύ τουμπανά αντικείμενα. Oh, spear. Με τα spear πολεμάς τέλος πάντων. Τι είναι, μας είναι άχρηστο το nitrate.
Nitrate. Nitro. Αυτό τέλος πάντων. Παίρνουμε το box thing. Και θα φάω τον berries. Πάρα το spear. Και θέλω και τον gnome. Που δεν είμαι σίγουρος τι κάνει, απλά το θέλω. Καβάντωσε τον άκη τούτον. Up, cut grass. Χρειάζομαι να χτίσω βάση, βρε παιδιά, αλλά... Θέλω κανένα σταυροδρόμι, είναι πάντα καλό. Για να μπορώ να πάω προς διφακές κατευθύνσεις. Απ, gold στο πάτωμα. Αυτό είναι λιγάκι σπάνιο. Απ, είσοδα σπηλιά. Σπηλιές δεν έχω μπει ποτέ, so don't ask me. Αλλά νομίζω θα είναι σκοτεινά και θα έχει πολύτιμα πράγματα. Έτσι είναι το Don't Starve. Αυτό πρέπει να είναι ο Βάλτος εδώ. Όχι, όχι, είναι μια μικρή περιοχούλα μόνο. Δεν είναι ο Βάλτος. Ο Βάλτος είναι τεράστια περιοχή συνήθως. Ή μέτρια. Εδώ τι έχω ξερευνήσει. Έχω ξερευνήσει όλο αυτό. Πιστεύω ότι κάπου εδώ είναι ένα καλό σημείο. Εδώ. Εδώ. Βασικά θα ήθελα κάπου που να βγάζει berries. Θα πάω πιο κάτω σε εκείνο το σημείο. Ρε παιδιά, πολύ σκοτεινιάσε, κάτσε να ανεβάσω. Και παιδιά, δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να βρω που έχει το brightness. Λοιπόν, εδώ είναι ένα καλό σημείο. Εδώ ακριβώς θα χτίσω. Θα χτίσουμε ένα bonfire, το οποίο είναι μόνιμη φωτιά. Ή fire pit, τέλος πάντων. Οχ, έπρεπε να το χτίσω όταν έρθει η νύχτα. Αλλά σαν νύχτα μου φαίνεται αυτό. Ένα απόγευμα ρε παιδιά, νύχτα είναι τούτο. Το science machine, θα το χτίσουμε εδώ. Πολύ ωραία. Σακίδιο. Ναι. Παραπάνω χώρος. Το να κάνεις prototypes, πρωτότυπα πράγματα, σου δίνει... Σου δίνει πάρα πολύ... Σου δίνει sanity. Ένα σφυρί θα ήθελα. Σφυρί. Θα το φτιάξω με αυτά εδώ. Η φωτιά θα σβήνει πολύ πιο γρήγορα τώρα με την προχή. Λογικό. Όχ, θέλω άλλο ένα. Πώς το φτιάχνω, για να δούμε. Τρία cut grass. Τώρα έχει τη νύχτα, δεν είναι ένα. Αχ, στο καλύτερα. Κολοβροχή. Α, τρίμαν. Δεντράνθρωπος. Εδώ δεν πρέπει να είναι. Εδώ να κουνιέται. Άρα δεν κόβουμε δέντρα κοντά στη βάση μας. Πολύ 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 κακό που έχουμε. Είμαστε κοντά στη δεντράνθρωπο. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι πάνω τέλος πάντων. Δεν πειράζει.
box thing, ας το κάνουμε έτσι όλο. Δεν ξέρω τι κάνει, πραγματικά δεν ξέρω τι κάνει το box thing. Θέλω να χτύψω κοντά στη βάση έτσι και να δει να κόβω κάτι και να με σκοτώσει. Τέλος πάντων, θέλω να φτιάξω ένα top hat. Ένα δω πάνω. Εδώ πρέπει να σκοτώσω μπίφαλο. Μπίφαλο είναι πολύ δύσκολο να σκοτώσεις. Το Puffy Vest είναι υπέροχο, σε κρατάει τόσο ζεστό το χειμώνα. Μπορώ να μαγειρέψω κάτι, για να δω. Δεν έχω κάτι. Θέλω να δω αν μπορώ να τον κάνω να με κυνηγήσει ή να φύγει από την περιοχή μου. Δεν ήταν τρίμαν. Οκ. Δόξα τω Θεώ, απλά κουνήθηκε το δέντρο. Τότε αρχίζουμε να φυτεύουμε εδώ. Αυτά θα τα έχουμε για φύτευμα. Και άλλα, για να έχουμε μπόλικο ξύλο. Και τα άλλα θα τα έχουμε για κάψιμο. Ναι, όσο περίεργο ακούγεται, για κάψιμο, γιατί όταν τα και σου δίνουν ash και coal, κάρβουνο, στάχτη και κάρβουνο, που είναι χρήσιμα για κάποια πράγματα. Τώρα κόβουμε όσο πιο πολύ grass γίνεται. Τα καλά του να έχεις grassland, biome, βιότοπο γρασιδιού. Εντάξει, ακούγεται χαζό στα ελληνικά. Είναι πολύ βολικό. Να, έτσι είναι τα καμένα δέντρα και... αυτό εδώ σε pine cone συνήθως δίνουν ash. Πιθανότατα ήταν ξεραμένο, όχι καμένο το συγκεκριμένο. Τα δέντρα έτσι και τα κόψεις όταν είναι μεγάλα αρχίζουν και ξαναμικραίνουν. Άρα το καλύτερο είναι να τα κόβεις έτσι κατευθείαν. Αχ, έχει ένα bug όταν κόβεις τα δέντρα που σε κάνει και κουνιέσαι αντί να κόβεις. Πάρ' τα berries. Πάρ' το grass. Πάρ' και τα άλλο grass. Πάρε και το ξεραμένο θάμνο. Εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Πολύ ωραία. Οι λαγοί βγάζουν αρκετά καλό κρέας. Και είναι πολύ βολικό απλά να τους τρως. Να βάζεις παγίδες και να τους πιάνεις. Δίνει πάρα πολύ κρέας και σε βοηθά να επιβιώσεις. Βασικά θα σας δείξω πως είναι σε αυτό το βίντεο και μετά κάνουμε δύο πράγματα στη βάση και θα κλείσουμε. Και επειδή το πρώτο επεισόδιο έχει γίνει αρκετά μεγάλο, μπορώ να πω. Α, δεν ήταν τρίμα, ήταν το δέντρο που μεγάλωνε. Όπως έγινε με αυτό το δεντράκι τώρα. Έλα, χρυσό μου, τσοπ. Τσοπ, τσοπ. Όπως έκανε αυτό μόλις τώρα. Θα κόψω λίγο το δέντρο ακόμη off camera. Λοιπόν, ήρθαμε πίσω στη βάση μας. Θα περάσουμε τη νύχτα.
Αχ, πεινάει πάρα πολύ. Είναι δύσκολο να έχεις φαγητό. Να ψήσουμε κανένα κουκουνάρι. Άλλο ένα ρόπ, παρακαλώ. Και μπορούμε να έχουμε ένα ωραίο σφύρι. Με το οποίο καταστρέφεις κτίρια. Και μπορεί να πας στις γουρνοφωλιές εκεί πέρα και να τις καταστρέψεις. Και να πάρεις όλα τα resources για να χτίσεις δικές σου. Αλλά για τις γουρνοφωλιές θα τα εξηγήσω όλα. Θα τα εξηγήσουμε όμως σε άλλο επεισόδιο. Λοιπόν, τώρα θα κάνω άλκιμη μαζί. Alchemy engine, sorry. Θέλουμε και δύο κατστό. Τώρα μπορούμε να φτιάξουμε alchemy engine. Το οποίο θα μπει εδώ. Και με το ομορφότατό μας σφυρί θα καταστρέψουμε αυτό. Ο καθένας θα μιλάει, έχει ένα τραγουδάκι και καλά ένα μικρό ρυθμό που παίζει. Hey wall, δεν θέλω. Wood wall, stone wall. Φτιάξουμε stone walls, λέω. Αλλά πιο πολύ θέλω bird cage. Να έχουμε ένα πουλάκι που θα γεννάει αυγά όταν το ταΐζουμε. Bird cage. Δύο papyrus. Για τους papyrus θέλουμε reed, αλλά θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο, νομίζω. Μέχρι να τελειώσει η νύχτα, ξέρω εγώ, για να το κάνω save. Εντάξει, μπορείς να κάνεις και save τώρα, αλλά οκ. Θα σας δείξω και κάποια άλλα πράγματα. Bird trap, για να πιάνεις πουλιά για να τα βάλεις στο κλουβί. Κόμπας. Piggyback. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Healing salve. Α, αυτό σε γιατρεύει βασικά. Σου βγάζει τη μόλυνση, όπως λέει εδώ. Αυτό είναι για μικρά χτυπήματα. Για να κοιμάσαι τη νύχτα. Το οποίο είναι καλό να κόβεις δέντρα και να χτίζεις τη νύχτα. Που δεν μπορείς να κουνηθείς πολύ. Αυτό σου ανεβάζει το sanity. Pretty parasol. Θα τη χρειαστούμε και αυτή και την ομπρέλα. Η ομπρέλα θέλει pig skin που να σκοτώσουμε γουρούνι. Αλλά όταν σκοτώνεις γουρούνι, αισθάνεσαι άσχημα. Και έρχεται ένα πλάσμα που είναι σαν τιμωρός. Και όταν κάνεις κακές πράξεις, σε εκδικείται και έρχεται και σου κλέβει τα πράγματα και τέτοια. Α, είναι add fuel, δεν μπορείς να κάνεις cook. Όχι, θα πεινάσουμε, παιδιά. Έχουμε seeds. Και αναγκαστικά θα φάμε και monster meat. Το οποίο μας έκανε κακό στη ζωή. Αλλά πεινούσαμε, δίνονταν αλλιώς. Hey, ας τα seeds κάτω. Seeds στη φωτιά. Ωχ, σαν πως πεινάσαμε, βρε παιδιά. Τέλος πάντων. Βλέπουμε ότι πεινάει ο χαρακτήρας. Θα βρούμε φαγητό στο επόμενο επεισόδιο. Τέλος πάντων, παιδιά, το ξαναλέω δεύτερη φορά. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ήταν αρκετά μεγάλο για να σας δείξω έτσι την πρώτη φάση του παιχνιδιού. Αυτό θα το κάνουμε σειρά. Α, και το πιο σημαντικό πράγμα που ξέχασα να πω είναι ότι αν πεθάνουμε, αυτό ήταν. Φτιάχνουμε νέο χαρακτήρα. Αλλά ακόμη και να πεθάνουμε, θα φτιάξουμε νέο χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε τη σειρά. Υπάρχουν κάτι πράγματα, τέλος πάντων, κάτι touchstones που τα κουμπάς και υπάρχει μία φορά σε όλο το χάρτη να ξαναζωντανέψεις. Το πιο δύσκολο είναι να κρατήσεις ζωντανή ή ζωντανό τον ή την χαρακτήρα σου. Γιατί είναι τόσο παγωμένα που βασικά πεθαίνεις από το κρύο. Και πρέπει να φτιάξεις ειδικά ρούχα και τέτοια και να συνεχίσεις στη φωτιά, είναι madness. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Θυμηθείτε να αφήσετε ένα like και ένα subscribe. Με βοηθάει πάρα πολύ, παιδιά. Έχω τρελαθεί να βρω τρόπους να μεγαλώσω το κανάλι. Σας παρακαλώ, πάρα βοηθήστε λίγο. Ένα share θα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε. Αντίο.